Καλάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον καθηγητή κύριο Ρίτσελ και την ομάδα του. Είναι κρίμα ότι το επόμενο θέμα μας δεν είναι η παρουσίαση της έκθεσης Μαριμών που θα ακολουθηθεί το απόγευμα. Θα μπορούσαμε με τη σύγκριση των δύο εκθέσεων να δούμε ότι συμπίπτουν στις διαπιστώσεις. Στις διαπιστώσεις που οδήγησαν στην αποτυχία της επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας και νομίζω ότι είναι επίγειο καιρός να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να εξακολουθήσω να μιλάω για τα red tape φαινόμενα των επιμέρους προγραμμάτων όταν μου διαφεύγουν στην κεντρική πολιτική χάραξη οι στόχοι μιας ερευνητικής πολιτικής που θα μπορούσε να μας κάνει να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό που ο κύριος Μπαρόζο ονομάζει το όραμα του 2020. Δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη να αρχίζει να κομματιάζει τις δεκαετίες και το 2020 να αρχίσουμε να συζητάμε το όραμα του 2030. Με ενδιαφέρει οι ευρωπαϊκές πατέντες να αρχίζουν να γίνονται πολυπληθέστερες από τις άλλες των ανταγωνιστών και με ενδιαφέρει να αναδεικνύονται τα κέντρα αριστείας στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Υπό την έννοια αυτή η έκθεση του καθηγητή κυρίου Ρίτσελ, στο μότο που τελειώνει «European Excellence through Global Cooperation and Competition», θα έπρεπε ίσως να συμπεριλάβει και την ενδοευρωπαϊκή ανταγωνιστική διαδικασία, διότι τελικά αυτά τα προγράμματα αρχίζουν να μοιάζουν στις χρηματοδοτήσεις τους περισσότερο σαν επιδοτήσεις παρά σαν ανταγωνιστικά προγράμματα αρίστης έρευνας. Ελπίζω το απόγευμα, κύριε Πρόεδρε, στην παρουσίαση της εκθέσεως Μαριμών θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα γενικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ΣΕΡΑ και να συμπεριλάβουμε τα πάρα πολύ χρήσιμα και ενυπάρχοντα ήδη στην έκθεση Ρίτσελ αυτά τα γενικά συμπεράσματα τα απαραίτητα για τη διάκριση της ευρωπαϊκής έρευνας. Σας ευχαριστώ.